Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Σίγουρα η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική. Είμαστε σε απόσταση, αλλά και πάλι μπορούμε να αναλύσουμε ορισμένα πράγματα, οι ειδικοί να μας πούν ορισμένα πράγματα και να ξεκινήσουμε από τον Όφη φυσικά και την πορεία του. Φτάνουμε, κύριε Παπαπαναγή, στο τέλος του πρώτου γύρου. Και ποια θα μπορούσε να είναι η αποτύπωση της μέχρι τώρα πορείας? Ναι, κοιτάξτε να δείτε τώρα, όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος, η ομάδα πολύ εύκολα θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή. Αλλά εκείνο που μας αφορά κυρίως είναι ότι μέσα σε αυτές τις 10 αγωνιστικές έχει δείξει μια σταθερότητα, ένα αγωνιστικό πλάνο, στο οποίο δουλεύουμε καθημερινά γι' αυτό. Και νομίζω ότι ώσπου να κλείσει ο γύρος, εκτιμούμε ότι θα είμαστε ακόμα πιο ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι, και νομίζω πρέπει να υποθεί, είναι ότι ο τρόπος που διεκδικούμε τις οποιασδήποτε νίκες είναι σημαντικός. Το αποτέλεσμα είναι εκεί, σαφέστατα. Μπορεί να κριθεί από πάρα πολλούς παράγοντες, αλλά ο τρόπος, και σε αυτό μπορώ να σας το πω με σιγουριά, ότι ο τρόπος είναι συγκεκριμένος και είναι ο ίδιος σε όλα τα παιχνίδια. Οπότε ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα κατακτήσουμε όλους τους αγωνιστικούς μας στόχους. Μιας και αναφερθήκατε σε αυτό, ο συνδυασμός καλό ποδόσφαιρο και αποτέλεσμα είναι μια βασική αρχή για τον Όφη. Με την κατάσταση που υπάρχει, πόσο δύσκολο είναι αυτό να συνδυαστεί? Και θα πρόσθετα ότι και αυτό το καλοκαίρι η ομάδα άλλαξε, οπότε και η ομοιογένειά της για να βρεθεί θέλει το χρόνο της, ίσως και αυτό παίζει ρόλο. Σαφέστατα, μόνο που αλλάξανε τόσα πρόσωπα, γύρω στα 14 πρόσωπα σε σχέση με πέρσι, αυτό δημιουργεί κάποιες δυσκολίες ένταξης σε καινούργια δεδομένα, όπως καταλαβαίνετε, για όλους, ακόμα και για εμάς, με την είσοδο των επαιχτών. Αλλά σας είπα και προηγουμένως ότι το πλάνο, όλος ο οργανισμός είναι πολύ, έχει σταθερότητα σε αυτά που πιστεύει. Οπότε για μας είναι κυρίαρχο στοιχείο ο τρόπος που κερδίζεις. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε εννοώ. Δηλαδή ο τρόπος που κερδίζεις, γιατί εμείς θέλουμε να παίξουμε ένα ποδόσφαιρο το οποίο να είναι συνδυαστικό, ένα ποδόσφαιρο το οποίο να είναι ελκυστικό και να σέβεται το ίδιο το ποδόσφαιρο και όλους τους εμπλεκομένους. Οπότε, σε σχέση με πέρσι και φέτος, αυτές είναι οι βασικές αρχές και σε αυτό δεν έχει αλλάξει κάτι. Αλλά έχουν αλλάξει τα πρόσωπα, έχει αλλάξει λίγο ο ρυθμός, γιατί όλοι ζούμε σε μια κατάσταση πρωτόγνωρη, όπου όλος ο πλανήτης είναι σε καινούργια δεδομένα. Οπότε και εμείς σε αυτό το μικρό κοσμό μας, αν θέλετε, προσπαθούμε να προσαρμοστούμε και μέσα στα δεδομένα που υπάρχουν. Αλλά, συγγνώμη λίγο, πέφτουνε. Οι βασικές αρχές, σας λέω, είναι αλλήλες. Και πάνω σε αυτό, δηλαδή, η σταθερότητα για μας είναι συναισθηματική, αγωνιστική, είναι κυρίαρχες αρχές. Είναι ένας συνδυασμός καταστάσεων. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι η φιλοσοφία δεν αλλάζει και δεν θα αλλάξει παρά τα όποια φυσιολογικά βέβαια στραβοπατήματα προκύψουν κατά διάρκεια της σεζόν. Ναι, ξέρετε τι γίνεται. Ακόμα το λένε πολύ συχνά όλοι οι άνθρωποι που εμπλέκονται με τον αθλητισμό. Οι νίκες είναι διδακτικές, ήττες ακόμα περισσότερο. Στα πλαίσια και στη διεργασία ενός μεγαλώματος μιας ομάδας και ενός οργανισμού, όλα αυτά πολλές φορές μπορεί να είναι και πολλές μικρές ευκαιρίες μετά από μια ήττα ή από ένα γκολ στο 94, όπως το πάθαμε δύο φορές. Για μας όλα αυτά χτίζουμε προσωπικότητα και αν θέλεις να ανέβεις και σε ένα ψηλότερο επίπεδο, πρέπει να περάσει μέσα από τις διαδικασίες. Κύριε Παπαπαναγή, θέλω να σας ρωτήσω πόσο εύκολο ή δύσκολο, όπως θέλετε εσείς, είναι να διαχειριστεί ένας προπονητής μιας ομάδας του επίπεδου του Όφη την ψυχολογία ενός παίκτη μετά από ένα αρνητικό αποτέλεσμα? Ναι, ξέρετε, θα επανέλθω σε αυτό που σας είπα. Η σταθερότητα είναι αυτή που θα μας δώσει. Γιατί όταν κερδίζεις, λες καλημέρα. Δηλαδή, όταν χάνεις, τι θα πεις του παίκτη, ας πούμε, πήγαινε από εδώ. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι στις ήττες και στα καλά, αν θέλετε, και τα άσχημα αποτελέσματα, όλος ο οργανισμός επιδεικνύει την ίδια σταθερότητα. Αυτό βλέποντάς το παίκτης, αρχίζει και του ξυπνάνε άλλα κίνητρα, αν θέλετε. Άρα, σας λέω, όλα για αυτά, για μας, και πέρσι και φέτος, είναι ένας δρόμος μεγαλώματος της ομάδας,
όπου θα περάσει αναπόφευκτα μέσα από όλα αυτά τα μονοπάτια που σας είπα. Τώρα τρέχει ένα σερί δύο νικών και ακολουθεί την Κυριακή ο Απόλλωνος Σμύρνης. Ένα σχόλιο για το μάτς που έρχεται. Ναι, δεν αλλάζει κάτι. Για μας είναι ο στόχος του Όφη, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, είναι αγωνιστικός. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν θα έρθουν οι τρεις βαθμοί. Εμείς θέλουμε να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Θέλουμε να παίξουμε το ποδόσφαιρο που μπορούμε. Άρα, αν κατοχυρώσουμε αυτά, νομίζω οι τρεις βαθμοί έρχονται και με όλο το σεβασμό σε όλες τις ομάδες, μικρές, μεγάλες, μεσαίες, με οποιοδήποτε αντίπαλο. Γιατί το έχουμε αποδείξει ότι είμαστε μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Αναφερθήκατε προηγουμένως στην κατάσταση που έχει δημιουργήσει η πανδημία, που άλλαξε τη ροή των αγώνων, την καλοκαιρινή προετοιμασία χωρίς ξεκούραση, παίχτες και πολλά άλλα σημαντικά δεδομένα. Αυτό πιστεύετε βγαίνει. Τους τραυματισμούς, να πείτε πρώτα απ' όλα, το οποίο είναι ένα, δηλαδή αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και συγγνώμη κιόλας που δεν ολοκληρώσα την ερώτησή σας, αλλά πρέπει να το βάλουμε σαν. Είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, γιατί βλέπουμε καθημερινά, όλοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο, Champions League, Σαββατοκύριακα πρωταθλήματα. Σε κάθε παιχνίδι, κάθε αγωνιστική δραστηριότητα που γίνεται στην Ευρώπη, που έχουμε μεγαλύτερη εικόνα, χάνονται και παίχτες από τραυματισμούς. Άρα, ναι, γιατί και οι παίχτες είναι άνθρωποι, έχουμε φάει καραντίνα 40 μέρες, σταματήσαμε. Μετά μπήκαμε σε μια διαδικασία play-off, ειδικά για τη δικιά μας την ομάδα, με πολύ ανταγωνιστικούς αντιπάλους, με πολύ πιο κοντό ρόστερ. Οπότε το κύριο μέλημά μας, και το λέγαμε και πέρσι, ήταν η υγεία των ποδοσφαιριστών. Ο κάθε παίκτης που έρχεται από ένα άλλο περιβάλλον. Δεν ξέρουμε, έχουν σταματήσει πρωταθλήματα, άλλοι έχουν παίξει, έχουν τελειώσει αργά. Ξέρετε, όλα αυτά είναι πράγματα που μας προβληματίζουν και προσπαθούμε να βρούμε και εμείς άκρη όλο το τεχνικό επιτελείο. Και πολλές φορές κοιτάζουμε, εμείς δεν σας το κρύβω, ότι κοιτάζουμε και παίκτη-παίκτη. Για να μπορέσουμε να αποφύγουμε δυσάρεστα περιστατικά τραυματισμού. Σας διέκοψα όμως, δεν. Ναι, ήταν γενικότερο το ερώτημα. Αν, όχι μόνο στον Όφη, στο ποδόσφαιρο έχει επηρεάσει η κατάσταση. Προφανώς έχει επηρεάσει. Να πάμε λίγο προσωπικά σε εσάς. Πριν από 1,5 χρόνο αφήσατε την Κύπρο, τον Απόλλων Λεμεσού, ήρθατε στον Όφη. Δεν θα ρωτήσω αν νιώθετε δικαιωμένος, αλλά ποια είναι τα συναισθήματα και η σκέψη σας, αφού έχει πλέον περάσει ένα αρκετά μεγάλο διάστημα που βρίσκεστε στο Ηράκλειο. Ναι, καταρχήν, ναι, πρώτον είμαι πολύ χαρούμενος που με φιλοξενείτε εντός εισαγωγικών στο όμορφο νησί. Αλλά εκείνο που το έχω ξαναπεί κάποτε είναι ότι εγώ επέλεξα τις συνεργασίες με συγκεκριμένους ανθρώπους. Άρα τη στιγμή που έχω επιλέξει κάποιους ανθρώπους, είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι εδώ, σε μια ομάδα η οποία μεγαλώνει, με πολύ ιστορική ομάδα, αλλά έχει δρόμο και να μεγαλώσει ακόμα. Οπότε χαίρομαι που είμαι μέρος αυτού του εγχειρήματος. Σε αυτό το project, βέβαια, μια και αναφερθήκατε σε πρόσωπα, είναι άνθρωποι που τους γνωρίζετε από πριν. Άρα, αυτό ήταν μια εγγύηση εντός εισαγωγικών για εσάς, στο να κάνει πιο εύκολη την απόφασή σας. Ναι, ξέρετε, στο ποδόσφαιρο τα πράγματα είναι πολύ ρευστά και σε όλη τη ζωή εξάλλου. Αλλά η επιλογή κάποιων ανθρώπων, ναι, υπάρχουν κάποιες σταθερές, τις οποίες ξέρεις ότι μπορεί να συνοηθεί συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία είναι και. Δεν διαπραγματεύονται. Δηλαδή, όπως είναι η ηθική, παραδείγματος χάρη, ένα πράγμα το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο. Άρα, από εκεί πέρα είναι μια βάση, σας είπα την ηθική, είναι και άλλα πράγματα. Οπότε, όταν δεν έχεις να διαπραγματεύεσαι στα βασικά, όλα τα άλλα τα βρίσκεις πολύ εύκολα. Για τη συνεργασία με τον Γιώργο Σίμω και το υπόλοιπο τεχνικό γκρουπ, δείχνεται ότι είστε πολύ δεμένοι. Ναι, τώρα με τον Γιώργο, δηλαδή, μιλάγαμε. 3 χρόνια ότι κάποια στιγμή μας δοθεί ευκαιρία να συνεργαστούμε. Δόθηκε ευκαιρία αυτή το περασμένο καλοκαίρι. Τώρα, γιατί είμαστε ένα επιτελείο 6-7 ανθρώπων, ο καθένας στο κομμάτι του, είμαστε εκτός ότι είμαστε καλοί συνεργάτες, είμαστε και μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Το οποίο είναι πολύ κρίσιμο για να αντιμετωπίσει μια καθημερινότητα η οποία έχει πάνω και κάτω, έχει συναισθήματα, έχει αγωνίες και έχει δουλειά. Θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας ένα όνειρο, κάτι που θέλετε να ζήσετε με τον Όφη τα επόμενα χρόνια, στο άμεσο ή πιο μακρινό μέλλον? Ναι. Ναι, με πιάστε λίγο απροετοίμαστο. Γιατί ξέρετε, δεν είμαι και ένας άνθρωπος των ονείρων, με τη λογική ότι τα όνειρα. Μα αρέσει καλύτερα η δράση. Το όνειρο είναι λίγο θεωρητικό, βέβαια. Αν μου πεις αν δεν οριστείς πώς θα κατακτήσεις. Μια συμμετοχή σε ένα τελικό κυπέλου.
και μία ανάβαση σε ένα πόντιουμ. Ναι, θα το ήθελα. Θα ήθελα να το ζήσω. Υπήρχε και η φετινή είσοδο στην Ευρώπη, βέβαια, και που ίσως δημιούργησε προβλήματα για τις επόμενες σεζόν. Και πολύ γρήγορα, μπορώ να πω. Εντάξει, δεν το χαρήκαμε. Ξέρετε, γίνεται. Όλα αυτά είναι και λίγο γιορτή για τον κόσμο. Έτσι, πώς γίνανε φέτος, ήταν λίγο. Γιατί εμείς θέλαμε να έχουμε τον κόσμο μαζί μας, να παίξουμε αυτό το μάτς το εντός, να το χαρούμε όλοι μας και όλη η πόλη, που για μας είναι πολύ. Γιατί είναι πολύ σημαντικό οι δεσμοί της ομάδας με την κοινωνία. Και να το κάνουμε σαν γιορτή, σαν ένα πολιτιστικό γεγονός. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Πιστεύετε στην έξοδο της ομάδας φέτος στην Ευρώπη, κάτω από καλύτερες συνθήκες, να φύγει και η πανδημία, να γεμίσουν και τα γήπεδα? Ναι, okay, αυτά είναι πολύ ωραίες ευχές. Τώρα, ναι, σαφέστατα πιστεύω σε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά εκείνο που μας αφορά περισσότερο είναι το αγωνιστικό μας πρόσωπο και να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε. Τώρα, αν αυτό στην πορεία το πείτε κι εσείς ότι είναι μια έξοδο στην Ευρώπη ή μια στην εξάδα στα play-off ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πείτε, είμαι μαζί σας. Αλλά να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε, θέλουμε. Ναι. Πρωταθλητισμός και ανάδειξη ταλέντων μπορεί να συμβαδίσουν? Σαφέστατα. Αλλά όλα αυτά που λέτε είναι χρονοβόρα. Δηλαδή, είναι μακρόπνοα. Αυτό για να γίνει θέλει μια πενταετία μπροστά. Δηλαδή, για να χτίσεις. Γιατί το συζητάγαμε μάλιστα και με τα παιδιά το πρωί στο γραφείο, έτσι χαρτολογώντας, επειδή μιλάμε και διάφορα, ότι την ποιότητα ή τη χτίση την αγοράζεις. Για να διεκδικήσεις στόχους πρέπει να έχεις ποιότητα. Άρα ένα πάντρεμα και των δύο θα ήταν το ιδανικότερο, αλλά είναι λίγο μακριά. Θα σας βάλω σε ένα μία... Οι ακαδημίες τώρα χτίζονται, ξέρετε, οι ακαδημίες είναι ακόμα πιο χρονοβόρα διαδικασία. Δηλαδή υπάρχουν πενταετή πλάνα και παραπάνω, μπορώ να σας πω. Ναι, πείτε μου. Ένα μη αγωνιστικό θέμα, γιατί ο ΟΦ είναι ένας οργανισμός με έντονη κοινωνική δράση. Πρόσφατα το ποδοσφαιρικό τμήμα όλοι μαζί βρεθήκατε στη Χερσόνησο κοντά στους ανθρώπους που είχαν μεγάλα προβλήματα με την κακοκαιρία. Τώρα η ομάδα έχει ξεκινήσει μια καμπάνια για την καταπολέμηση του AIDS, όπου οι ποδοσφαιριστές και εσείς στέλνετε το μήνυμα μέσα από τα μπλουζάκια που φορούσατε τη συγκεκριμένη μέρα στο προηγούμενο παιχνίδι. Αν φαίνεται, το έχω εδώ. Αυτό φόρεσα. Ναι. Πώς τα βιώνετε εσείς όλα αυτά ως μέλος αυτού του οργανισμού, του κλάδου? Νομίζω ότι είναι στα πλαίσια της ατομικής κοινωνικής ευθύνης. Και επειδή ο ΟΦΗ είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι συνδεδεμένος με την επικοινωνία, νομίζω ότι είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι οι κάθε είδους φιλανθρωπίες ή αγαθοεργίες. Εμένα με κάνω λίγο καχύποπτο, επειδή είχα εμπλακεί και παλιότερα σε όλο αυτό στον εθελοντισμό, αν θέλετε. Απλώς εκείνο που θέλω να πω είναι ότι πολλές πράξεις είναι, επειδή ο ΟΦΗ έχει τη δύναμη, δηλαδή έχει μαζί του τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που τον ακολουθούν, γιατί το ποδόσφαιρο είναι δημοφιλές, έχει καθήκον, δεν θα πω υποχρέωση, γιατί υποχρέωση είναι κάτι το οποίο σε βάζουν, να το κάνεις με το ζόρι, έχει καθήκον όπου μπορεί να βοηθήσει με συμβολικές κινήσεις, γιατί και εμείς πήγαμε εκεί, μπορώ να σου πω ότι πήγαμε 2 ώρες. Επί της ουσίας, επί του πρακτέου και η βοήθεια που δώσαμε ήταν ελάχιστη, μπορώ να σας πω. Αλλά ο συμβολισμός έχει σημασία. Έχει σημασία για το. Όχι επειδή το κάναμε εμείς, γιατί δεν θέλαμε και να το διαφημίσουμε καν, σας λέω. Απλώς το διαφημίζουμε για λόγους συμβολισμού, για ευαισθητοποίηση όλης της τοπικής κοινωνίας. Και επειδή ο ΟΦΗ είναι σε μια πόλη που θέλει να κρατήσει τους δεσμούς του με την κοινωνία. Νομίζω σε όλα αυτά οι άνθρωποι και όλος ο οργανισμός είναι πάρα πολύ ανοιχτοί σε οποιαδήποτε, οπουδήποτε ζητηθεί βοήθεια σε τέτοια κοινωνικά ζητήματα, είναι αρρωγός, συνοδοιπόρος και πρωτεργάτης. Θέλω να πω ότι εκείνο που και θέλω να τονιστεί και δεν το λέω με ταπεινότητα, είναι κάνουμε το ελάχιστο σε αυτές τις εποχές. Κάνουμε το ελάχιστο, αλλά για μένα είναι σημαντικό γιατί είναι πολύ συμβολικό. Και η κίνηση αυτή με τη μάστιγα φυσικά του AIDS, με τα μπλουζάκια που φοράτε και εσείς οι πρωταγωνιστές, είναι ένα μήνυμα προς τον κοινωνικό ιστό φυσικά. Ναι, ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο προς τη συγκεκριμένη άρρωστη, είναι συνήθως προς τον κοινωνικό αποκλεισμό των ανθρώπων. Οπότε αυτό, δηλαδή, οποιοδήποτε κοινωνικό αποκλεισμό οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα, εντάξει, μας βρίσκει το λιγότερο αντιμέτωπο. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση εκτός ατζέντα, κύριε Παπαπαναγή. Θέλω να σας ρωτήσω αν πριν από λίγες μέρες
έφυγε από τη ζωή ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που έχει περάσει ποτέ από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Και να συμπληρώσω σε αυτό, ήταν μια ανάρτηση που κάνατε. Ο Θεός της μπάλας, ο πιο ανθρώπινος άνθρωπος. Αυτή ήταν η ανάρτηση του κυρίου Παπαναγή στο κλείσιμο της. Οπότε ήταν ο κορυφαίος των κορυφαίων. Όχι, θα σας πω το εξής. Δεν ξέρω αν ήταν ο κορυφαίος ή κορυφαίος, γιατί ξέρετε, μπορεί να αδικήσουμε πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Εκείνο που θα θέλω να πω είναι σίγουρα ο τελευταίος της Αλάνας, εντός εισαγωγικών. Οπότε, επειδή εγώ είμαι και μιας ηλικίας που μεγαλώσαμε λίγο στις Αλάνες, η δική μου γενιά και η πιο μεγάλη, ίσως και λίγο μικρότερη. Εντάξει, αντιπροσώπευα αυτό. Τώρα από και πέρα, ξέρετε, γιατί έχει πέσει πολύ. Γίνονται πολλά λαϊκά δικαστήρια για πάρα πολλά θέματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μαραντόνα, σαφέστατα, ξέρουμε τι ήταν. Εκείνοι που πληγήκαν, αν μπορώ να το πω αυτό, είναι ο εαυτός του, σαφέστατα, και οι κοντινοί του άνθρωποι. Όλοι εμείς οι απ' έξω, απλώς τον θαυμάζαμε. Δεν θέλω να έχουμε καμία διάθεση να ωρεοποιήσω εγώ προσωπικά κανενός είδους συμπεριφορές. Σίγουρα είναι ο τελευταίος της Αλάνας. Το έλεγα και σε ένα φίλο της Πουλάλας, θα το πω, μπορεί να ακουστεί λίγο λογοτεχνικό ή όπως θέλετε, πέστε το, θα μπορούσε να είναι ένα σύγχρονος Προμηθέας, το πω έτσι, έχει ενδιαφέρον, το βρήκα ενδιαφέρον που το σκέφτηκα, ένα σύγχρονος Προμηθέας, ο οποίος όπως ο Προμηθέας κάποτε έκλεψε, δηλαδή με την ίδια ευκολία θα ήταν ο Προμηθέας που έκλεψε τη φωτιά εντός τους ανθρώπους, εκείνος έκανε ανθρώπους να ονειρευτούν, που το όνειρο στην εποχή μας είναι λίγο, μπορεί να είναι και κατακριτέο, αλλά με την ίδια ευκολία θα μπορούσε να ήταν και ένα παιδί μεγαλωμένο στο ζεφύρι Αττικής. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πολύ. Τι πάρεστε καλά, εγώ ευχαριστώ.